Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των κινητοποιήσεων. Τι περιμένετε, τι προσδοκάτε, ετοιμάζουν επιστολή οι αγρότες στον Πρωθυπουργό. Ετοιμάζουν μια επιστολή με κοστολογημένα αυτά τα οποία ζητούν. Και επίσης η κινητοποίηση των αγροτών, επειδή έχω ζήσει να τους ξεφουσκώνουν τα λάστιχα, το θυμάστε? Βεβαίως. Στην Εθνική, τους ξεφουσκώσαν τα λάστιχα κάποτε για να μην συνεχιστεί η κινητοποίηση. Ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει Σημίτης. Για ανθρώπους του Μόκτου. Σημίτης, ναι. Σημίτης. Λοιπόν, άλλος το έκανε τότε, αλλά η ευθύνη ήταν Σημίτης, πρωθυπουργός. Κύριε Γεωργιάδη, πού πάμε? Τι άλλο χρειάζεται να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση? Λοιπόν, ελάτε. Καταρχάς, να πω ότι εγώ θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Σέβομαι. Όπως το απέδειξα με την πολιτική μου ως Υπουργός Εργασίας προηγουμένως. Δεν το λέω στα λόγια. Έτσι. Σέβομαι πάρα πολύ τον αγροτικό κόσμο. Το να ασκείς το αγροτικό επάγγελμα δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά. Έτσι. Και υπό τις παρούσες συνθήκες γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Το λέω γιατί πολλές φορές διαβάζω και στο Twitter, και στο Facebook, και στα κανάλια, ακούω εξυπνάδες από διάφορους. Δεν είναι τόσο εύκολο να σε αγρότες, παιδιά. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, η ταυτόχρονη έκρηξη των αγροτικών κινητοποιήσεων σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, δείχνει ένα δομικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της εγχώρας πολιτικής της. Εγώ συμμερίζομαι ότι οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής και το αυξημένο κόστος παραγωγής που αυτοί φέρνουν, εάν εφαρμόζονται μόνο στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πρέπει να ανταγωνιστούν συναδέλφους αγρότες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν κανένα από αυτά τα κόστη, δημιουργεί συνθήκες πολύ αθέμητου ανταγωνισμού και συνθήκες πραγματικής επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη συνολικά. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι ο κ. Πρωθυπουργός τα έθεσε με πολύ μεγάλη έντονη σύνοδο κορυφής προχθές. Το λέω για το γενικό πλαίσιο. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, το πρώτο που θέλω να πω στους φίλους μου αγρότες είναι να μην κλείσουν τους δρόμους, παιδιά. Να μην κλείσουν τις εθνικές οδούς. Είναι ένα κεφάλαιο να θέλω να διαμαρτυρηθείς και να έχεις και δίκιο και να αισθάνεσαι πνίγει το δίκιο σου και εκεί να είμαι μαζί σου 100%. Ναι. Και είναι άλλο κεφάλαιο να κλείσεις τους δρόμους. Το κλείσιμο των δρόμων δημιουργεί μεγάλη βλάβη στην ελληνική οικονομία. Η βλάβη στην ελληνική οικονομία, την οποία έχουμε με τόσο κόπο προσπαθήσει να αναστήσουμε, την έχουμε βάλει σε έναν πραγματικό ίσιο δρόμο. Σας έλεγα προηγουμένως ότι προχωράνε καλά τα δημόσια έσοδα και άρα μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική. Αυτές είναι κατακτήσεις του ελληνικού λαού της τελευταίας πενταετίας που πρέπει να τις διατηρήσουμε και να τις προστατεύουμε στο σύνολό μας όλοι μας ως κόρυν οφθαλμού. Άρα θέλω να παρακαλέσω αυτούς τους ανθρώπους, έχω πάρα πολλούς φίλους, ναι, όπως καταλαβαίνετε στον αγροτικό κόσμο, να μην κλείσουν τους δρόμους. Να κάνουν τις κινητοποιήσεις τους, να διαμαρτυρηθούν, αλλά να μην κλείσουν τους δρόμους. Πάντως είναι υψηλό επίσης το επίπεδο διεκδίκησης. Κύριε Υπουργέ, Άδωνη Γεωργιάδη, έχετε κατέβει κι εσείς σε διεκδικήσεις και εγώ. Δεν μας δίνανε βιβλία το 77-78 και κατεβήκαμε σε πορεία. Μάιο μήνα δεν είχαμε βιβλία. Λοιπόν, είναι επίπεδο πια. Και ο προβληματισμός τους είναι. Πολύ ανώτερο και επίπεδο. Επίσης, πολύ ανώτερο επίπεδο. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ότι εγώ το διάλογο μαζί σας και με όλη την κοινωνία τον συνεχίζω. Αυτό δείχνει κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Η εικόνα και μόνο του Πρωθυπουργού που ήταν προχθές. Έτσι. Στον μπλόκο των αγροτών. Έτσι. Και κατέβηκε να τους μιλήσει ο ίδιος. Προσέξτε. Είχαμε δει πολλές φορές αρχηγούς αντιπολιτεύσεως να πηγαίνουν σε μπλόκο. Ναι. Πολλές φορές. Αλλά εν ενεργεία πρωθυπουργό να σταματάει και να πλησιάζει στον μπλόκο και να μιλάει με τους αγρότες δεν είχαμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπόρεσε να σταματήσει και να μιλήσει με τους αγρότες. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά τα 5 χρόνια, ναι, έχει πραγματικά ο Πρωθυπουργός δείξει το ενδιαφέρον του για τους αγρότες. Γιατί τότε, κύριε Υπουργέ, και περιμέναμε να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους για να τους πείτε 5 πράγματα που τα ζήταγαν οι άνθρωποι. Κύριε Λευθερόνη, το ρεύμα, ακούστε, το είχατε υποσχεθεί. Έπρεπε να παρέμβει ο Πρωθυπουργός για να δώσει λύση. Εγώ δεν ασκώ την πολιτική αυτή και δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Μου ζητάτε να σας πω κάτι που εγώ πραγματικά θέλω να με πιστέψετε. Δεν το λέω τώρα για να το αποφύγω. Το Υπουργείο Υγείας έχει τόση πολλή δουλειά. Εγώ έρχομαι στο Υπουργείο και Σάββατο και Κυριακή. Δεν προλαβαίνω όταν μπαίνω στο γραφείο μου, δεν μπορώ να φανταστείτε πώς είναι εδώ. Έρχομαι το πρωί και ξαφνικά κάνω τα μάτια μου και είναι βράδυ. Από τον κόσμο που έχω δει, από τις υπουργικές αποφάσεις που έχω υπογράψει, από τα πράγματα που πρέπει να λύσω. Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ ο ίδιος. Και τώρα από το Υπουργείο είναι. Δεν έχει Υπουργείο 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 το άλλο. Έχει πάει από τις 7. Θέλω όμως να σας πω μια πραγματικότητα. Ελάτε. Ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση του αγροτικού κόσμου. Εμείς εκπροσωπούμε τον αγροτικό κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία.
η γνήσια λαϊκή παράταξη αυτού του τόπου. Και είναι τελείως βέβαιον ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκης τα προβλήματα που μπορούν να λυθούν θα τα λύσει. Κύριε Όχι εν είδη υποσχέσεων, όπως σας είπα, αλλά στην εφαρμοσμένη πολιτική, στον πραγματικό κόσμο. Τώρα μπορεί βεβαίως οι αγρότες να ζητάνε 100 και να μπορούν να λυθούν τα 30. Δεν μπορώ να σας πω τις λεπτομέρειες πολιτικής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι αν νομίζει κάποιος ότι εμείς αδιαφορούμε για αυτό το κόμμα, κάνει λάθος. Είναι άδικος. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μπροστά μας κάποια πολιτικά δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία έκανε κάποιες κινήσεις στήριξης του αγροτικού τομέα και αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι αγρότες. Το δεύτερο δεδομένο είναι ακριβώς επειδή το αναγνωρίζουν, η ποιοτική διαφορά των κινητοποιήσεών τους σε σχέση με το παρελθόν είναι εμφανής. Δεν έχουν κλείσει μέχρι στιγμής τόσο πολύ τους δρόμους, δεν έχουν προκαλέσει, πολλά προβλήματα ούτε στη Θεσσαλονίκη χθες που πήγαμε. Έτσι. Και προσπαθούν να έχουν έναν διάλογο επί ίσης όρης. Το τρίτο είναι ότι μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις η κυβέρνηση ήρθε να λάβει κάποια μέτρα περαιτέρω στήριξη των αγροτών. Έρχομαι όμως στο τέταρτο, το οποίο είναι και το ερώτημα. Από τη στιγμή που αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι αγρότες δεν τους ικανοποιούν, πολιτικά πώς θα λυθεί αυτό το αδιέξοδο από τη στιγμή που ετοιμάζονται για νέες κινητοποίησεις? Είναι πολιτικό το ερώτημα. Πώς θα λύσει η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω? Επαναλαμβάνω, εδώ μιλάτε με τον Υπουργό της Υγείας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, με ρωτάτε. Δεν έχω την ευθύνη. Είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Διευρυμένο. Δεν είστε μόνο Μπορώ να σας πω ότι η βούληση της κυβερνήσεως διαχρονικά αυτή την πενταετία, και εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης πάλι πριν το Υπουργείο Εργασίας είχα πάρει μέτρα για τους αγρότες και είχα επαφή με τους αγρότες και τους κοινοτόπους πάρα πολύ έντονη και ως Υπουργός Εμπορίου τότε, η διάθεσή μας πάντα ήταν πώς θα βοηθούμε την εγχώρια παραγωγή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα μόνο τουριστική. Σωστό. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσει και πρωτογενή τομέα και βιομηχανική πολιτική και βιομηχανική παραγωγή. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει για τις εκλογές. Μας ενδιαφέρει επί της ουσίας. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος πως λύσεις θα βρεθούν. Υπουργέ. Πάντως και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον αγροτικό κόσμο. Ναι, ναι. Γιατί και εγώ βλέπω ότι οι κινητοποιήσεις τους αυτές δεν έχουν σχέση με τον τρόπο των κινητοποιήσεων του παρελθόντος. Και θα σας έλεγα, επειδή κινητοποιήσεις μια δημοκρατία πάντα θα υπάρχουν. Για μην γινόμαστε και υπερευαίσθητοι. Δημοκρατία έχουμε και μας αρέσει η δημοκρατία γιατί επιτρέπει και τις κινητοποιήσεις. Άμα ήμασταν σαν Σοβιέτ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κινητοποίηση επειδή είμαστε στη φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία. Μπορούμε να κάνουμε κινητοποίηση. Λοιπόν, η φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα με τις κινητοποίησεις. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την ωραία. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις βλέπουμε κάτι ωραίο. Ότι η ποιότητα αυτών των κινητοποιήσεων δεν είναι αυτή που ήταν στο παρελθόν. Σωστό.